Κύριε Βαγενά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές. Να σας ευχαριστήσουμε που αποδεχτήκατε το κάλεσμά μας και να μπούμε αμέσως στο θέμα. Θα θέλαμε τα σχόλιά σας για την αμυντική συμφωνία Ελλάδας-Γαλλίας και τους λόγους για τους οποίους καταψηφίσατε αυτή τη συμφωνία. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, η ουσία είναι ότι όποιοι παρακολούθησαν και τις χθεσινές και τις προχθεσινές συζητήσεις από το κανάλι της Βουλής, την παρακολουθήσαμε με προσοχή, ότι το ΚΚΕ χάλασε αυτή τη σούπα των δίθεν εθνικών πανηγυρισμών που προωθούσε η κυβέρνηση για την επόμενη γαλλο-ελληνική συμφωνία και αποκάλυψε πως αυτό που ισχυρίζονταν τόσο είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όσο και τα άλλα κόμματα και το Κινάλ και ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Βελόπουλος, ότι τάχα αυτή η συμφωνία αφορά την προστασία της χώρας, την προστασία της ειρήνης, της ασφάλειας του λαού, των κυριαρχικών δικαιωμάτων, είναι ένα μεγάλο ψέμα. Αλλού βρίσκεται η αλήθεια. Αυτή η συμφωνία, όπως και η άλλη για τις βάσεις των Αμερικάνων, λέγεται αμυντική, δεν έχει καμία σχέση με την άμυνα της χώρας, αλλά έχει σχέση με την υλοποίηση υπεριαλιστικών σχεδιασμών σε βάρος άλλων χωρών και λαών. Προβλέπει επιχειρήσεις των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων εκτός συνόρων σε αποστολές και επιχειρήσεις στην περιοχή του Σάχελ, δηλαδή στο Μάλι, στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, στο Τσάντ, στην Μπουρκίνα Φάσο και όπου αλλού προτάσσει τα συμφέροντα των μονοπωλίων. Δεν αφορά δηλαδή τον ελληνικό λαό, αλλά την αστική τάξη. Εκείνους τους ελάχιστους που λιμένουν το πλούτο και επιδιώκουν να τον αυγατήσουν στα πέρατα της γης και με την καταλήστευση άλλων λαών. Ο δικός μας μέσα από αυτή τη συμφωνία καλείται να πληρώσει και οικονομικά αλλά και με το αίμα του, με ένοπλες δυνάμεις, αυτά τα σχέδια κερδοφορίας της αστικής τάξης και των μονοπωλίων. Αυτή είναι η ουσία. Τώρα από εκεί και πέρα μπορούμε να πούμε και πολλά επιμέρους ζητήματα σχετικά με το πώς προέκυψε αυτή η συμφωνία. Να τα πούμε αν θέλετε. Βλέπετε ότι αυτή η συμφωνία και οι ίδιοι το ομολογούν προέκυψε μετά την AUKUS, δηλαδή τη συμφωνία που έκαναν οι Αμερικάνοι με την Αυστραλία και τη Βρετανία, και εστιάζοντας την προσοχή τους στο μεγάλο τους ανταγωνιστή αυτή τη φορά που είναι η Κίνα, στα πλαίσια της σύγκρουσης που υπάρχει στο υπεριαλιστικό σύστημα το ΙΕΣΝΕΣ, το ποια θα δύναμη θα αναλάβει την πρωτεκαθεδρία τα επόμενα χρόνια. Βλέπουμε ότι μετακινείται η προσοχή του στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ασίας, του Ειρηνικού όπως λέγεται. Και από εκεί και πέρα, εκτός από το γεγονός ότι η ΑΕ έχασε μεγάλα συμφέροντα με τα υποβρύχια που ήταν να πουλήσει στην Αυστραλία, βλέπουμε ότι αναλαμβάνει έναν άλλο ρόλο στα πλαίσια της αναδιάταξης των δυνάμεων των Αμερικανών και του ΝΑΤΟ, γιατί και το ΝΑΤΟ πλέον σαν βασικό αντίπαλο βλέπει και προσδιορίζει την Κίνα, και βλέπουμε ότι οι γαλλικές δυνάμεις αναλαμβάνουν έναν άλλο ρόλο στην περιοχή της Μεσογείου και του Περσικού, για να μπορέσουν οι ΗΠΑ να εστιάσουν περισσότερο το ενδιαφέρον τους στην Κίνα. Και βέβαια εδώ εμπλέκεται και η ελληνογαλλική αυτή η συμφωνία, συνδέεται με αυτούς τους σχεδιασμούς. Άλλωστε δεν το κρύβουν, το γράφουν στη συμφωνία ότι πυλώνας της συμφωνίας είναι το ΝΑΤΟ. Πυλώνας της συμφωνίας είναι οι σχεδιασμοί ανάλογοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σωστά. Λοιπόν, και βλέπουμε ότι σε αυτή την κατεύθυνση, και ας μην ξεχνάμε τώρα, επειδή ακόμα και για τη Γαλλία, Ελλάδα-Γαλλία συμμαχία, η Γαλλία είναι μια μεγάλη υπεριαλιστική δύναμη. Τα γαλλικά μονοπόλια, οι γαλλικές δυνάμεις καταλήστευσαν και κατέστησαν στο παρελθόν δεκάδες λαούς, από το Βιετνάμ μέχρι την Αλγερία. Και σήμερα δραστηριοποιούνται ιδιαίτερα στην περιοχή της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, τόσο αυτοτελώς, όσο και μέσα στα πλαίσια των σχεδιασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Εδώ έρχονται να συνδράμουν οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις στη βάση αυτού που λένε αμυντική συνδρομή. Έτσι. Μάλιστα. Αυτό το επιχείρημα το κυβερνητικό ότι με αυτή τη συμφωνία ασφαλίζουμε τα σύνορά μας περισσότερο, πώς αντιμετωπίζετε? Εντάξει, να δείτε. Να σας θυμίσω ότι η χώρα μας είναι σε μια επίσης αμυντική συμμαχία. Έτσι λέγεται το ΝΑΤΟ. Ότι και αυτή υπάρχει το ΝΑΤΟ μέσα εκεί πέρα για να έχουμε ασφάλεια, υποτίθεται.
υποτίθεται. Τι αποδεικνύεται στην πραγματικότητα? Στην πραγματικότητα αποδεικνύεται ότι χρειάζεται να αγοράσουμε όπλα από έναν σύμμαχο, τη Γαλλία, γιατί υποτίθεται κινδυνεύουμε από έναν άλλον σύμμαχο, την Τουρκία, που απειλεί τα κυριαρχικά δικαιώματα, την εδαφική ακεραιότητα της χώρας μας. Έτσι. Μα αν είναι, προκύπτει ένα ερώτημα, τι είδους συμμαχία είναι αυτή? Υπάρχει το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ. Τότε που προβλέπει ότι αν κάποια χώρα δεχτεί μια επίθεση, τότε οι υπόλοιπες χώρες θα συνδράμουν. Υπήρξε μια όλη και όλη φορά που μέχρι τώρα ενεργοποιήθηκε με τους δίδυμους πύργους στην Αμερική, έτσι, ενεργοποιήθηκε και έφερε αυτή την υπεριαλιστική επέμβαση στο Αφγανιστάν που κράτησε για 20 χρόνια. Και ανάλογες ρήτρες υπάρχουν, και επειδή κάποιος μπορεί να πει ότι η Τουρκία είναι στο ΝΑΤΟ, γι' αυτό και το ΝΑΤΟ δεν ανακατεύεται, αυτό δείχνει ότι με τις πλάτες του ΝΑΤΟ γίνονται οι αφισβητήσεις της Τουρκίας. Το ΝΑΤΟ δεν αναγνωρίζει σύνορα στο Αιγαίο. Αλλά υπάρχει και η άλλη πλευρά. Ανάλογη ρήτρα αμυντικής συνδρομής υπάρχει και στο Ευρωσύνταγμα της Ευρωπαϊκής. Στις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είδαμε καμία κίνηση ποτέ από την Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι σε απειλές που δέχεται η Κύπρος ή η Ελλάδα από την τουρκική επιθετικότητα. Πέρσι, να σας θυμίσω, πέρσι, πριν μερικούς μήνες, το 2020, μας κουράγανε από το βήμα της Βουλής, ναι, η κυβέρνηση, το χαρτί του Πομπέο, που έλεγε ότι δίνει εγγύηση ασφαλείας στην Ελλάδα με την κατεύθυνση αυτή να επεκταθούν και να γιγαντωθούν οι βάσεις. Έτσι. Όλα αυτά λοιπόν που λένε γιατί θα έχουμε αμυντική συνδρομή σε περίπτωση επίθεσης, που μάλιστα θα πρέπει να διαπιστώνεται και από κοινού, όλα αυτά είναι φούμαρα, είναι φύκια για μεταξιωτές κορδέλες. Είναι παραπλανή, είναι στάχτη στα μάτια του λαού. Και όσοι ξέρουν ιστορία και όσοι μελετάνε την ιστορία γνωρίζουν και από το παρελθόν που στα χαρτιά γράφονταν τέτοιες εγγύησεις, ότι ποτέ αυτές δεν εφαρμόστηκαν στην πράξη αν δεν βόλευαν τα μονοπόλια. Είναι πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα και το ανέφερε και ο Γενικός Γραμματέας του Κόμματος και στη Βουλή την ομιλία του. Είναι οι δεσμεύσεις που είχε αναλάβει η Γαλλία και η Βρετανία απέναντι στις Τσεχοσλοβακίες στις παραμονές του πολέμου, ότι θα διασφαλίσουν την εδαφική της ακεραιότητα. Και τι έγινε στο τέλος? Στο τέλος έγινε η Συμφωνία του Μονάχου τα 1938. Και με τις πλάτες της Γαλλίας, με τις πιέσεις της Γαλλίας και της Βρετανίας, η Τσεχοσλοβακία υπέγραψε συμφωνία για παραχώρηση εδάφητη στο Χίτλερ με το πρόσχημα ότι έτσι θα σταματήσει τάχατες ο πόλεμος. Βεβαίως ο πόλεμος δεν σταμάτησε όπως γνωρίζουμε σήμερα. Άρα λοιπόν όλα αυτά που λέγονται για αμυντική συνδρομή έχουν μόνο μία πλευρά, την πλευρά αυτή που σχεδιάζεται να σταλούν ελληνικές δυνάμεις στο εξωτερικό, πέρα από τα σύνορα της χώρας μας, όπως ήδη γίνεται μέσα στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, μέσα από τα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη συμμετοχή των ελληνικών δυνάμεων σε τέτοιες υπεριαλιστικές αποστολές. Μάλιστα. Είναι δυνατόν στο μέλλον να αυτή η συμφωνία να ακυρωθεί, να τροποποιηθεί? Κοιτάξτε, καταρχήν οι συμφωνίες πάντα μπορούν να πάρουν και διαστάσεις τέτοιες, τροποποίησης, αλλαγών κλπ. Αλλά μιλάμε για ένα πλαίσιο τέτοιο που εντάσσεται αυτή η συμφωνία. Εντάσσεται μέσα στους σχεδιασμούς που έχει το ΝΑΤΟ, μέσα στους σχεδιασμούς που έχουν η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα στους σχεδιασμούς που έχουν οι αρχικές τάξεις της περιοχής και αυτοί που υπογράφουν αυτή τη συμφωνία. Και εδώ υπάρχει και μια υποκρισία, να το πω έτσι, από τη μεριά των κομμάτων, του ΣΥΡΙΖΑ συγκεκριμένα, που έβαλε μονάχα το ζήτημα του ΣΑΧΕΛ και το ότι σε αυτή τη συμφωνία εμπλεκόμαστε στους σχεδιασμούς των Γάλλων στη συγκεκριμένη περιοχή. Σωστά. Δεν τους πείραξαν όλα αυτά τα χρόνια που και με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ η Ελλάδα συμμετέχει σε δεκάδες αποστολές του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που στο Αφγανιστάν να πάρουμε για πάρα. Είχαμε 20 χρόνια συμμετοχή και με τις κυβερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ, χώρια για την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, χώρια για τα Βαλκάνια κτλ. Εδώ, με την κουβέντα που άνοιξε ο ΣΥΡΙΖΑ για τη γιγάντωση τη βάση τη Σούδα, πού κλειδώνεται και με τη συμφωνία που θα φέρει για ψήφιση η Νέα Δημοκρατία το επόμενο διάστημα, βλέπουμε να στοχοποιείται ο λαός μας με τη γιγάντωση και την επέκταση των Αμερικανών ανατοϊκών βάσεων στη χώρα και
και το γεγονός ότι δίπλα σε αυτές θα έρθουν να υποστηθούν και οι γαλλικές βάσεις που προβλέπονται από τη συγκεκριμένη συμφωνία. Αυτές οι συμφωνίες μπορούν να καταργηθούν μονάχα με την πίεση, με την πάλη των εργαζομένων, με κοινωνικές μεγάλες ριζικές ανατροπές. Μάλιστα. Και πριν σας αποδεσμεύσουμε, κύριε Βαγγενά, θα θέλαμε ένα σχόλιο σας για τη Χρυσή Αυγή, η οποία Χρυσή Αυγή τις τελευταίες ημέρες, ως γνωστόν, σπάνε διάφορα αποστήματα και έχουμε επανεμφάνιση του φασισμού στη χώρα και στην κοινωνία. Είδατε πως αυτή η επανεμφάνιση συνδέεται με διάφορες πατριωτικές εισαγωγικά κορώνες. Σωστό αυτό. Και κατηγορίες σε βάρος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας ότι δεν συντάσσεται με την εθνική προσπάθεια, με την εθνική ομοψυχία, με τους εξοπλισμούς. Έτσι. Σωστό. Το ίδιο τροπάρει για δεκαετίες. Αυτά οργώνουν το έδαφος για την επανεμφάνιση και τέτοιων απόψεων εθνικιστικών και που καταλήγουν σε ρατσιστικές αντιλήψεις και έχουν μέσα όλο αυτό το σπέρμα. Μια στιγμή να πω όμως κάτι για τους εξοπλισμούς, μιας και το ανέφερα τώρα. Ναι. Λέγεται ότι με αυτή τη συμφωνία ότι η χώρα μας θωρακίζεται, αγοράζει καινούργια όπλα και θωρακίζει την άμυνά της. Ξέρετε κάτι, αυτά μας τα λέγανε και όταν αγοράζανε τους πυράβλους τους Patriot από τους Αμερικανούς και λέγανε ότι αγοράζουμε ένα καθαρά αμυντικό όπλο, όπως είναι η αντιβαλιστική αντιπυραυλική αυτή πύραυλη, αντιεροπορική πύραυλη. Πού βρίσκονται τώρα αυτοί, βλέπουμε, τους παίρνουν από την Ελλάδα. Πήραν την Άγουσα. Στη Σαουδική Αραβία. Σωστό. Σαουδική Αραβία. Σε επιθετικού σχεδιασμού, δηλαδή ένα αμυντικό όπλο, κατ' εξοχήν ένα αμυντικό όπλο, εντάσσεται σε έναν επιθετικό σχεδιασμό σε βάρος άλλων λαών που έχουν οι Αμερικάνοι. Και μάλιστα αντικαθιστούν τα Αμερικάνικα Patriot που φεύγουν για να πάνε προς την περιοχή του Ινδοειρηνικού. Πού πετάνε τα ελληνικά αεροπλάνα, εκτός από τον αέριο χώρο της χώρας μας, έχουν αναλάβει περιπολίες σε όλα τα Βαλκάνια, στην Αλβανία, στη Βόρεια Μακεδονία, στο Κόσοβο, στο Μαυροβούνιο, στη Βουλγαρία. Χιλιάδες χρήματα του λαού κατασπαταλιώνται και εντάσσονται μέσα σε αυτές τις αμυντικές δαπάνες, τάχατες για τις περιπολίες και για τη φρούρηση του ενάριου χώρου άλλων χωρών στα πλαίσια των σχεδιασμών που έχει το ΝΑΤΟ, που το ΝΑΤΟ προσδιορίζει ότι ο εχθρός είναι η Κίνα, Ρωσία κλπ. Και πρέπει να πάνε εκεί τα ελληνικά αεροπλάνα να περιπολίσουν. Πού βρίσκονται τα ελληνικά πλοία εκτός από τις πλαίσια? Βρίσκονται και στον κόλπο του Ορμούς, βρίσκονται και στον Περσικό κόλπο, βρίσκονται και στη Μαύρη Θάλασσα, μέσα στους σχεδιασμούς που έχει το ΝΑΤΟ, τους επιθετικούς σχεδιασμούς σε βάρος άλλων χωρών, στην κατεύθυνση περικύκλωσης της Ρωσίας, την κατεύθυνση αυτή των ενδοϊμπεριαλιστικών ανταγωνισμών. Όλα αυτά είναι μία αλυσίδα. Και εδώ ο φασισμός, που είναι και το ερώτημά σας, είναι ακριβώς η αιχμή του δόρατος αυτής της λογικής, που θέλει να πιέσει το εργατικό, το λαϊκό κίνημα, να χτυπήσει το εργατικό λαϊκό κίνημα, να υποτάξει το λαϊκό κίνημα, και βέβαια στην κατεύθυνση αυτή ο πρώτος στόχος είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας, διότι γνωρίζουν πολύ καλά ότι το ΚΚΕ είναι η πρωτοπορία αυτής της πάλης, είναι εκείνη η δύναμη που μπορεί να εμπνεύσει και να συσπυρώσει τις λαϊκές δυνάμεις στην κατεύθυνση σύγκρουσης και ανατροπής με τη σημερινή καπιταλιστική βαρβαρότητα. Μάλιστα. Κύριε Βαγγενά, να σας ευχαριστήσουμε ξανά που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας και να σας ευχηθούμε καλό υπόλοιπο ημέρας. Ευχαριστώ πολύ επίσης. Γεια σας. Γεια σας.